Μία ανθολογία αναγνώσεων των λόγων του παντοδύναμου Θεού. Ο Θεός ο ίδιος, ο μοναδικός Δίο. Η δίκαιη διάθεση του Θεού. Η ανθρωπότητα κερδίζει το έλεος και την ανεκτικότητα του Θεού μέσα από την ειλικρινή μετάνοια. Ακολουθεί η βιβλική ιστορία της σωτηρίας της Νινεβή από το Θεό. Ιωνάς 1:1-2. Και έγινε λόγος Ιεχωβά προς Ιωνάν, τον Ιών του Αμαθή λέγον. Σηκώθητη, ύπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον κατ' αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιόν μου. Ιωνάς 3. Και έγινε λόγος Ιεχωβά προς Ιωνάν εκ Δευτέρου λέγον. Σηκώθητη, ύπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ προς σε. Και εσηκώθη ο Ιωνάς και υπήγεν εις Νινεβή κατά των λόγων του Ιεχωβά. Ιδέ Νινεβή, η το πόλης μεγάλης φόδρα, οδού τριών ημερών, και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλην οδόν μίας ημέρας και εκήρυξε και είπεν. Έτη 40 ημέρε και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών, διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και εσηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού, επάνωθεν αυτού και εσκεπάστη με σάκον και εκάθισεν επί σποδού. Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη. Οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσει μηδέν, μηδέ να βοσκίσωσι, μηδέ είδωρ να πείωσιν, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπασθώσει με σάκους και να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεόν και ας επιστρέψω συνέκαστος από τη οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας, ή της είναι εν τεσχερσίν αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν? Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι επέστρεψαν από τη οδού αυτών της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίον είπε να κάμει εις αυτούς και δεν έκαμεν αυτό. Ιωνάς 4. Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε και προσευχήθη προς τον Ιεχωβά και είπεν: «Ω Ιεχωβά, δεν ήτο ούτος ο λόγος μου, ενώ έτι ήμην εν τη πατρίδη μου. Δια τούτο προέλαβον να φύγω εις Ταρσής, διότι εγνώριζον ότι σύ είσαι Θεός ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακόν. Και τώρα, Ιεχωβά, λάβε, δέω μέσου την ψυχήν μου απ' εμού, διότι είναι κάλλιον εις εμέ να αποθάνω παρά να ζω». Και είπε Ιεχωβά: «Είναι καλόν να αγανακτείς». Και εξήλθεν Ιωνάς από της πόλεως και εκάθισε κατά το ανατολικόν μέρος της πόλεως. Και εκεί έκαμεν εις εαυτόν καλύβην και εκάθητο υποκάτω αυτής εν τη σκιά, έως σου είδη τι έμελε να γίνει εις την πόλη. Και διέταξε ο Ιεχωβά Θεός, κολοκύνθην και έκαμε να αναβεί επάνωθεν του Ιωνά, δια να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού, δια να ανακουφίσει αυτόν από της θλίψεως αυτού.
και εχάρι ο Ιωνάς δια την κολοκύνθην χαράν μεγάλην. Και διέταξεν ο Θεός σκόλικα, ότε εχάραξεν η αυγή της επαύριον και επάταξε την κολοκύνθην και εξηράνθη. Και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος, διέταξεν ο Θεός άνεμον ανατολικών καυστικών και προσέβαλεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε και εζήτησεν εν τη ψυχή αυτού να αποθάνει και είπεν «Είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπεν ο Θεός προς τον Ιωνάν «Είναι καλόν να αγανακτείς δια την κολοκύνθην». Και είπε «Καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου». Και είπε η Ιεχωβά «Σύ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποίαν δεν εκοπίεσας, αλλού δε έκαμες αυτήν να αυξήσει, ή της εγεννήθη εν μια νυχτή και εν μια νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως της μεγάλης, ενή υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ήτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά». Σύνοψη της ιστορίας της Νινεβή. Παρόλο που η ιστορία της σωτηρίας της Νινεβή από το Θεό είναι σύντομη, μας επιτρέπει να διακρίνουμε την άλλη πλευρά της δίκαιης διάθεσης του Θεού, προκειμένου να κατανοήσουμε από τι ακριβώς αποτελείται η πλευρά αυτή, πρέπει να επιστρέψουμε στις γραφές και να κοιτάξουμε μία από τις πράξεις του Θεού. Ας δούμε πρώτα την αρχή αυτής της ιστορίας. «Και έγινε λόγος Ιεχωβά προς Ιωνάν, τον Ιών του Αμαθή λέγον, σηκώθητη, ύπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιον μου». Ιωνάς 1:1-2. Σε αυτό το απόσπασμα από τις γραφές, γνωρίζουμε ότι ο Ιεχωβά Θεός διέταξε τον Ιωνά να πάει στην πόλη Νινεβή. Αλλά γιατί διέταξε τον Ιωνά να πάει στην πόλη αυτή? Η Βίβλος είναι εξαιρετικά σαφής σχετικά με αυτό. Η κακία του λαού μέσα στη συγκεκριμένη πόλη είχε φτάσει στα μάτια του Ιεχωβά Θεού. Γι' αυτό και εκείνος έστειλε τον Ιωνά να τους διακηρύξει τι σκόπευε να κάνει. Παρόλο που δεν υπάρχει τίποτα καταγεγραμμένο που να μας λέει ποιος ήταν ο Ιωνάς, αυτό φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τη γνώση του Θεού. Έτσι, εσείς δεν χρειάζεται να καταλάβετε αυτόν τον άνθρωπο. Εσείς χρειάζεται μόνο να γνωρίζετε τι διέταξε ο Θεός τον Ιωνά να κάνει και γιατί το έπραξε αυτό. Η προειδοποίηση του Ιεχωβά Θεού φτάνει στους κατοίκους της Νινεβή. Ας προχωρήσουμε στο δεύτερο χωρίο, στο 3ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιωνά. «Και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλη Νοδών μίας ημέρας και εκήρυξε και είπεν, έτη 40 ημέρε και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Τούτα είναι τα λόγια που ο Θεός διαβίβασε απευθείας τον Ιωνά για να τα πει στους κατοίκους της Νινεβή. Φυσικά, είναι επίσης τα λόγια που ο Ιεχωβά Θεός ήθελε να πει στους κατοίκους της Νινεβή. Τα λόγια αυτά λένε στους ανθρώπους ότι ο Θεός άρχισε να αποστρέφεται και να απεχθάνεται το λαό της πόλης, επειδή η κακία τους είχε φτάσει στα μάτια του και έτσι θέλησε να καταστρέψει την πόλη αυτή. Ωστόσο, προτού ο Θεός καταστρέψει την πόλη,
θα πραγματοποιούσε άγγελμα στους κατοίκους της Νινεβή, ενώ ταυτόχρονα θα τους παρήχε την ευκαιρία να μετανοήσουν για την κακία τους και να ξεκινήσουν εκ νέου. Η ευκαιρία αυτή επρόκειτο να διαρκέσει 40 ημέρες. Με άλλα λόγια, εάν οι άνθρωποι μέσα στην πόλη δεν μετανοούσαν, δεν παραδέχονταν τις αμαρτίες τους ή δεν γονάτιζαν ενώπιον του Ιεχωβά Θεού, εντός 40 ημερών, ο Θεός θα κατέστρεφε την πόλη όπως είχε κάνει και με τα Σόδομα. Τούτο ήθελε να πει ο Ιεχωβά Θεός στους κατοίκους του Νινεβή. Σαφώς αυτό δεν ήταν μια απλή δήλωση. Δεν διαβίβαζε μόνο τον θυμό του Ιεχωβά Θεού, αλλά και τη στάση του προς τους κατοίκους της Νινεβή. Ταυτόχρονα, η απλή αυτή δήλωση χρησίμευε και ως επίσημη προειδοποίηση προς τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα στην πόλη. Η προειδοποίηση αυτή τους έλεγε ότι οι κακές τους πράξεις τους είχαν κοστίσει την απέχθεια του Ιεχωβά Θεού και σύντομα θα τους έφερναν στο χείλος του αφανισμού τους. Ως εκ τούτου, οι ζωές όλων στην Νινεβή διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο. Η έντονη αντίθεση στην αντίδραση της Νινεβή και των Σοδόμων στην προειδοποίηση του Ιεχωβά Θεού. Τι σημαίνει η καταστραφή? Στην καθομιλουμένη σημαίνει εξαφανίζεται. Αλλά με τι τρόπο? Ποιος θα μπορούσε να καταργήσει μια ολόκληρη πόλη? Φυσικά, είναι αδύνατο για τον άνθρωπο να εκτελέσει μια τέτοια πράξη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν ανόητοι. Αμέσως μόλις άκουσαν το άγγελμα, κατάλαβαν. Ήξεραν ότι είχε προέλθει από το Θεό. Ήξεραν ότι ο Θεός επρόκειτο να επιτελέσει το έργο Του. Ήξεραν ότι η κακία τους είχε εξοργήσει τον Ιεχωβά Θεό, επιφέροντας πάνω τους το θυμό Του, έτσι ώστε επρόκειτο να καταστραφούν σύντομα μαζί με την πόλη τους. Πώς συμπεριφέρθηκε ο λαός της πόλης αφού άκουσε την προειδοποίηση του Ιεχωβά Θεού? Η βίβλος περιγράφει με ιδιαίτερες λεπτομέρειες το πώς αντέδρασαν οι άνθρωποι αυτοί από το βασιλιά τους έως τους κοινούς θνητούς. Όπως καταγράφεται στις γραφές, «Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών, διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και εσηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν εαυτού και εσκεπάστη με σάκον και εκάθισεν επισποδού και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν την Νινεβή δια ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη. Οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν να βοσκίσωση, μηδέ είδωρ να πείωσιν, αλλά άνθρωπος και κτίνος, να σκεπασθώσει με σάκους και να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεόν, και ας επιστρέψωσιν έκαστος από τη οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας, ήτης είναι εν τες χερσίν αυτών. Αφού άκουσαν το άγγελμα του Ιεχωβά Θεού, ο λαός της Νινεβή επέδειξε μια στάση εντελώς αντίθετη προς εκείνη του λαού των Σοδόμων. Ο λαός των Σοδόμων εναντιώθηκε ανοιχτά στο Θεό, προχωρώντας από κακό σε κακό. Οι κάτοικοι της Νινεβή όμως, αφού άκουσαν τα λόγια αυτά, δεν αγνόησαν το θέμα, ούτε προέβαλαν αντίσταση. Αντίθετα,
πίστεψαν το Θεό και κήρυξαν νηστεία. Σε τι αναφέρεται η λέξη «πίστεψαν» εδώ? Η ίδια η λέξη υποδηλώνει πίστη και υποταγή. Αν χρησιμοποιήσουμε την ίδια τη συμπεριφορά των κατοίκων της Νινεβή για να εξηγήσουμε τη λέξη, τότε σημαίνει ότι πίστεψαν πως ο Θεός μπορούσε και θα έπρατε ό,τι είχε πει και πως εκείνοι ήταν πρόθυμοι να μετανοήσουν. Μήπως ο λαός της Νινεβή αισθάνθηκε φόβο εν όψη της επικείμενης καταστροφής? Η πίστη τους ήταν εκείνη που γέννησε το φόβο στις καρδιές τους. Λοιπόν, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποδείξουμε την πίστη και τον φόβο των κατοίκων της Νινεβή? Είναι όπως τα λέει η Βίβλος. «Και κήρυξαν νηστεία και φόρεσαν σακιά από τον πιο τρανό μέχρι τον πιο ασήμαντο από αυτούς». Τούτο σημαίνει ότι οι κάτοικοι της Νινεβή πίστεψαν αληθινά και ότι από την πίστη αυτή γεννήθηκε φόβος, ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε στην νηστεία και την ένδυση με σακιά. Έτσι έδειξαν την αρχή της μετάνοιάς τους. Σε απόλυτη αντίθεση με τους ανθρώπους των Σοδόμων, οι κάτοικοι της Νινεβή όχι μόνο δεν εναντιώθηκαν στο Θεό, αλλά και κατέδειξαν σαφώς τη μετάνοιά τους μέσω της συμπεριφοράς και των ενεργειών τους. Φυσικά, τούτο δεν ίσχυσε μόνο για τον κοινούς θνητούς της Νινεβή. Ο βασιλιάς τους δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η μετάνοια του βασιλιά της Νινεβή κερδίζει την επιδοκιμασία του Ιεχωβά Θεού. Ακούγοντας τα νέα αυτά, ο βασιλιάς της Νινεβή σηκώθηκε από το θρόνο του, έβγαλε το χιτώνα του, φόρεσε ένα σακί και κάθισε πάνω σε στάχτες. Στη συνέχεια, διακήρυξε ότι κανείς στην πόλη δεν επιτρεπόταν να φάει οτιδήποτε και ότι κανένα ζωντανό, αρνιά και βοηδί, δεν θα βοσκούσε ούτε θα έπινε νερό. Άνθρωποι και ζωντανά έπρεπε να φορέσουν σακιά. Οι άνθρωποι έπρεπε να οικετεύσουν θερμά το Θεό. Ο βασιλιάς επίσης διακήρυξε ότι κάθε ένας από αυτούς έπρεπε να απομακρυνθεί από τους κακούς τρόπους του και να απαρνηθεί τη βία των χεριών του. Κρίνοντας από αυτή τη σειρά πράξεων, ο βασιλιάς της Νινεβή απέδειξε την ειλικρινή του μετάνοια. Η σειρά ενεργειών που πραγματοποίησε όταν σηκώθηκε από το θρόνο του, πέταξε μακριά το βασιλικό του χιτώνα, φόρεσε το σακί και κάθισε στις στάχτες, διδάσκει στους ανθρώπους ότι ο βασιλιάς της Νινεβή έβαλε κατά μέρος τη βασιλική θέση του και φόρεσε σακί μαζί με τους κοινούς θνητούς. Τούτο σημαίνει ότι ο βασιλιάς της Νινεβή, αφότου άκουσε το άγγελμα του Ιεχωβά Θεού, δεν κράτησε τη βασιλική του θέση για να συνεχίσει τον κακό δρόμο του ή τη βία των χεριών του. Αντίθετα, έβαλε κατά μέρος την εξουσία που είχε στα χέρια του και μετανόησε ενώπιον του Ιεχωβά Θεού. Τη δεδομένη στιγμή, ο βασιλιάς της Νινεβή δεν μετανοούσε ως βασιλιάς, είχε έρθει ενώπιον του Θεού προκειμένου να ομολογήσει τις αμαρτίες του και να μετανοήσει για αυτές ως κοινός υποτελής του. Επιπλέον, είπε και σε ολόκληρη την πόλη να ομολογήσει τις αμαρτίες της και να μετανοήσει για αυτές ενώπιον του Ιεχωβά Θεού, όπως και ο ίδιος. Επιπροσθέτως, είχε και ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς να το πράξει, όπως φαίνεται και στις γραφές. Οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν να βοσκίσωση, μηδέ είδωρ να πίωσιν,
και να φωνάξω συνισχυρός προς τον Θεόν, και ας επιστρέψω συνέκαστος από τη οδού αυτού της πονηράς και από τις αδικίες ή τις είναι εν τεσχερσίν αυτών. Ως κυβερνήτης της πόλης, ο βασιλιάς της Νινεβή κατήχε ύπατη θέση και δύναμη και μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Ερχόμενος αντιμέτωπος με το άγγελμα του Ιεχωβά Θεού, θα μπορούσε να αγνοήσει το θέμα ή απλώς να μετανοήσει και να ομολογήσει τις αμαρτίες του μόνο αυτός. Όσο για το αν οι άνθρωποι στην πόλη επέλεγαν ή όχι να μετανοήσουν, θα μπορούσε να έχει αγνοήσει εντελώς το θέμα. Ωστόσο, ο βασιλιάς της Νινεβή δεν έπραξε καθόλου αυτό. Όχι μόνο σηκώθηκε από το θρόνο του, φόρεσε σακί, πασπάλισε αυτόν με στάχτες, ομολογώντας τις αμαρτίες του και μετανοώντας για αυτές ενώπιον του Ιεχωβά Θεού, αλλά διέταξε και όλους τους ανθρώπους και τα ζωντανά της πόλης να πράξουν το ίδιο. Πρόσταξε μάλιστα τους ανθρώπους να φωνάξουν δυνατά προς τον Θεό. Μέσα από αυτή τη σειρά ενεργειών, ο βασιλιάς της Νινεβή εκπλήρωσε πραγματικά αυτό που πρέπει να εκπληρώνει ένας κυβερνήτης. Η σειρά των ενεργειών του είναι τέτοια που όχι μόνο οποιοδήποτε βασιλιάς της ιστορίας των ανθρώπων θα δυσκολευόταν να επιτύχει, αλλά και που κανείς δεν πέτυχε. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να αποκληθούν πρωτοφανείς δεσμεύσεις στην ανθρώπινη ιστορία. Αξίζουν να μνημονεύονται από την ανθρωπότητα και να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για αυτήν. Από τις απαρχές του ανθρώπινου γένους, κάθε βασιλιάς είχε οδηγήσει τους υπηκόους του στην αντίσταση και την εναντίωση προς το Θεό. Κανείς ποτέ δεν είχε καθοδηγήσει τους υπηκόους του στο να οικετεύσουν το Θεό, να τους συγχωρέσει για την κακία τους, να λάβουν τη συγχώρεση του Ιεχωβά Θεού και να αποφύγουν την επικείμενη τιμωρία. Ο βασιλιάς της Νινεβή, ωστόσο, κατάφερε να καθοδηγήσει τους υπηκόους του να στραφούν προς το Θεό, να αφήσουν αμφότεροι τους κακούς τρόπους τους και να εγκαταλείψουν τη βία των χεριών τους. Επιπλέον, στάθηκε επίσης ικανός να βάλει κατά μέρος το θρόνο του και σε αντάλλαγμα, ο Ιεχωβά Θεός άλλαξε γνώμη και μετανόησε και ανακάλεσε την οργή του, επιτρέποντας τους ανθρώπους της πόλης να επιζήσουν και προφυλάσσοντάς τους από την καταστροφή. Οι ενέργειες του βασιλιά μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως σπάνιο θαύμα στην ιστορία του ανθρώπου. Μπορούν επίσης να χαρακτηριστούν ως πρότυπο μιας διεφθαρμένης ανθρωπότητας που ομολογεί τις αμαρτίες της και μετανοεί για αυτές ενώπιον του Θεού. Ο Θεός βλέπει την ειλικρινή μετάνοια μέσα στα βάθη της καρδιάς των κατοίκων της Νινεβή. Αφού άκουσαν τη διακήρυξη του Θεού, ο βασιλιάς της Νινεβή και η υπήκοή του εκπλήρωσαν μια σειρά ενεργειών. Ποια είναι η φύση της συμπεριφοράς και των ενεργειών τους? Με άλλα λόγια, ποια είναι η ουσία του συνόλου της διαγωγής τους? Για ποιον λόγο έπραξαν όσα έπραξαν? Στα μάτια του Θεού είχαν μετανοήσει ειλικρινά, όχι μονάχα επειδή τον οικέτευσαν με θέρμη και ομολόγησαν τις αμαρτίες τους ενώπιόν του, αλλά και επειδή εγκατέλειψαν την κακή διαγωγή τους. Ενήργησαν κατά αυτόν τον τρόπο, διότι ακούγοντας τα λόγια του Θεού, αισθάνθηκαν απίστευτο τρόμο
και πίστεψαν ότι εκείνος επρόκειτο να πράξει στα αλήθεια όσα είπε. Νηστεύοντας, φορώντας σακιά και καθήμενοι στις τάχτες, θέλησαν να δηλώσουν την προθυμία τους να αναμορφώσουν τους τρόπους τους και να απέχουν από την κακία, να προσευχηθούν στον Ιεχωβά Θεό, ώστε να συγκρατήσει τον θυμό του και να τον οικετεύσουν, να ανακαλέσει την απόφασή του, καθώς και την καταστροφή που ετοιμαζόταν να πέσει πάνω τους. Εξετάζοντας το σύνολο της συμπεριφοράς τους, μπορούμε να δούμε ότι είχαν ήδη κατανοήσει πως οι προηγούμενες κακές πράξεις τους ήταν απεχθείς στον Ιεχωβά Θεό, καθώς και ότι είχαν κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο εκείνος επρόκειτο να τους καταστρέψει σύντομα. Για τους λόγους αυτούς, όλοι ήθελαν να μετανοήσουν απόλυτα, να απομακρυνθούν από τους κακούς τους τρόπους και να εγκαταλείψουν τη βία των χεριών τους. Με άλλα λόγια, μόλις έμαθαν τη διακήρυξη του Ιεχωβά Θεού, ο κάθε ένας τους ένιωσε φόβο στην καρδιά του. Δεν συνέχισαν περαιτέρω την κακή διαγωγή τους, ούτε εξακολούθησαν να διαπράττουν τις πράξεις που απεχθανόταν ο Ιεχωβά Θεός. Επιπροσθέτως, οικέτευσαν τον Ιεχωβά Θεό να συγχωρήσει τις προηγούμενες αμαρτίες τους και να μην τους μεταχειριστεί σύμφωνα με τις προηγούμενες ενέργειές τους. Ήταν πρόθυμοι να μην εμπλακούν ποτέ ξανά σε κακές πράξεις και να ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιεχωβά Θεού προκειμένου να μην τον εξοργήσουν ποτέ ξανά. Η μετάνοιά τους ήταν ειλικρινής και βαθιά. Πήγαζε από τα βάθη της καρδιάς τους και δεν ήταν προσποιητή ούτε προσωρινή. Μόλις ο λαός της Νινεβή, από τον ανώτατο βασιλιά μέχρι τους υπηκόους του, έμαθαν ότι ο Ιεχωβά Θεός ήταν οργισμένος μαζί τους, κάθε μία από τις ενέργειές τους, το σύνολο της συμπεριφοράς τους, καθώς και όλες οι αποφάσεις και επιλογές τους ήταν ξεκάθαρες και άδολες μπροστά στα μάτια του Θεού. Βλέποντας τη συμπεριφορά τους, ο Θεός άλλαξε γνώμη. Τι μπορεί να σκεφτόταν ο Θεός εκείνη ακριβώς τη στιγμή? Η Βίβλος μπορεί να σου απαντήσει την ερώτηση αυτή. Όπως καταγράφεται στις γραφές, «Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι επέστρεψαν από τη σοδού αυτών της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίον είπε να κάμει εις αυτούς και δεν έκαμεν αυτό». Παρόλο που ο Θεός άλλαξε γνώμη, δεν υπήρχε τίποτα περίπλοκο ως προς τη σκέψη του. Απλώς μετέβη από την έκφραση του θυμού του στον κατευνασμό του και στη συνέχεια αποφάσισε να μην φέρει την καταστροφή στην πόλη της Νινεβή. Ο λόγος για τον οποίο η απόφαση του Θεού να απαλλάξει τους κατοίκους της Νινεβή από την καταστροφή ήταν τόσο γρήγορη είναι ότι ο Θεός παρατήρησε την καρδιά του κάθε ανθρώπου της Νινεβή. Είδε αυτό που έκρυβαν στα βάθη της καρδιάς τους, την ειλικρινή τους ομολογία και τη μετάνοια για τις αμαρτίες τους, την ειλικρινή πίστη τους εκείνων, τη βαθιά συνέστησή τους ότι οι κακές τους πράξεις είχαν εξοργήσει τη διάθεσή του και τον απορρέοντα φόβο για την επικείμενη τιμωρία από τον Ιεχωβά Θεό. Την ίδια στιγμή, ο Ιεχωβά Θεός άκουσε και τις προσευχές από τα βάθη της καρδιάς τους, να τον οικετεύουν να πάυσει το θυμό του εναντίον τους, ώστε να καταφέρουν να αποφύγουν την καταστροφή. Όταν ο Θεός παρατήρησε όλα αυτά τα γεγονότα, σιγά σιγά ο θυμός του χάθηκε.
ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλος ήταν πριν ο θυμός του, βλέποντας την ειλικρινή μετάνοια στα βάθη της καρδιάς των ανθρώπων αυτών, η καρδιά του συγκινήθηκε και έτσι δεν μπορούσε να αντέξει να τους επιφέρει την καταστροφή και έπαψε να είναι θυμωμένος μαζί τους. Ανταυτού, συνέχισε να τίνει το έλεος και την ανεκτικότητά του προς αυτούς και εξακολούθησε να τους καθοδηγεί και να τους συνδράμει. Εάν η πίστη σου στο Θεό είναι αληθινή, θα λαμβάνεις συχνά τη φροντίδα Του. Η αλλαγή των προθέσεων του Θεού προς τον λαό της Νινεβή δεν εμπεριείχε δισταγμούς ή αμφισημίες. Μάλλον ήταν μια μεταμόρφωση από τον καθαρό θυμό στην καθαρή ανεκτικότητα. Τούτη είναι μια πραγματική αποκάλυψη της ουσίας του Θεού. Ο Θεός δεν είναι ποτέ αμφίγνωμος ή διστακτικός στις πράξεις Του. Οι αρχές και οι στόχοι πίσω από τις ενέργειές Του είναι όλα σαφή και ολοφάνερα, καθαρά και τέλεια, χωρίς την ανάμειξη κανενός απολύτως τεχνάσματος ή σκευωρίας. Με άλλα λόγια, η ουσία του Θεού δεν περιέχει σκοτάδι ή κακό. Ο Θεός θύμωσε με τους κατοίκους της Νινεβή επειδή οι κακές τους πράξεις είχαν φτάσει στα μάτια Του. Τη δεδομένη στιγμή, ο θυμός Του πήγαζε από την ουσία Του. Εν τούτης, όταν η οργή του Θεού χάθηκε, χαρίζοντας για άλλη μια φορά την ανεκτικότητά Του στο λαό της Νινεβή, όλα όσα αποκάλυψε αποτελούσαν και πάλι τη δική Του ουσία. Το σύνολο της μεταβολής αυτής οφειλόταν σε μια αλλαγή στη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης αυτής της χρονικής περίοδου, η απρόσβλητη διάθεση του Θεού δεν άλλαξε. Η ανεκτική ουσία του Θεού δεν άλλαξε, αλλά ούτε και η στοργική και λεήμων ουσία Του. Όταν οι άνθρωποι διαπράττουν κακές πράξεις και υβρίζουν το Θεό, Εκείνος επιφέρει σε αυτούς το θυμό Του. Όταν οι άνθρωποι μετανοούν πραγματικά, η γνώμη του Θεού αλλάζει και ο θυμός Του πάβει. Όταν οι άνθρωποι συνεχίζουν πεισματικά να εναντιώνονται στο Θεό, η οργή Του είναι ακατάπαυστη. Λίγο-λίγο η οργή Του θα πέσει πάνω τους ώσπου να καταστραφούν. Τούτη είναι η ουσία της διάθεσης του Θεού. Ανεξάρτητα από το αν ο Θεός εκφράζει οργή ή έλεος και στοργικότητα, η διαγωγή, συμπεριφορά και στάση προς το Θεό του ανθρώπου μέσα του υπαγορεύουν αυτό που δηλώνεται μέσα από την αποκάλυψη της διάθεσης του Θεού. Εάν ο Θεός υποβάλει συνεχώς έναν άνθρωπο στην οργή του, η καρδιά του συγκεκριμένου ανθρώπου αναμφισβήτητα εναντιώνεται στο Θεό. Επειδή ποτέ δεν μετανόησε αληθινά, δεν έσκυψε το κεφάλι του ενώπιον του Θεού, ούτε και πίστεψε πραγματικά στο Θεό, ποτέ δεν κέρδισε το έλεος και την ανεκτικότητά του. Εάν κάποιος λαμβάνει συχνά τη φροντίδα του Θεού και κερδίζει συχνά το έλεος και την ανεκτικότητά του, τότε αναμφίβολα ο άνθρωπος αυτός έχει αληθινή πίστη για το Θεό μέσα στην καρδιά του και η καρδιά του δεν εναντιώνεται στο Θεό. Μετανοεί συχνά και ειλικρινά ενώπιον του Θεού. Ως εκ τούτου, ακόμα κι αν η πειθαρχία του Θεού πέφτει συχνά πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, η οργή του δεν πρόκειται. Ο σύντομος αυτός απολογισμός επιτρέπει στους ανθρώπους να κοιτάξουν την καρδιά του Θεού, να δουν
την πραγματικότητα της ουσίας του, να κατανοήσουν ότι ο θυμός του Θεού και η αλλαγή της γνώμης του δεν είναι χωρίς αιτία. Παρά την έντονη αντίφαση που επέδειξε ο Θεός όταν ήταν οργισμένος και όταν άλλαξε γνώμη, το οποίο οθεί τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι ένα μεγάλο κενό ή μια μεγάλη αντίθεση φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών πτυχών της ουσίας του Θεού, του θυμού και της ανεκτικότητάς του, η στάση του Θεού απέναντι στη μετάνοια των κατοίκων της Νινεβή για μια ακόμα φορά επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν μια άλλη πλευρά της αληθινής διάθεσης του Θεού. Η αλλαγή της γνώμης του Θεού επιτρέπει πραγματικά στην ανθρωπότητα να δει για άλλη μια φορά την αλήθεια του ελέους και της στοργικότητας του Θεού, καθώς και την αληθινή αποκάλυψη της ουσίας Του. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει ότι το έλεος και η στοργικότητα του Θεού δεν είναι μύθοι ούτε κατασκευάσματα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη δεδομένη στιγμή τα συναισθήματα του Θεού ήταν αληθινά, όπως και η αλλαγή της γνώμης Του. Ο Θεός παραχώρησε πράγματι για άλλη μια φορά το έλεος και την ανεκτικότητά Του στην ανθρωπότητα.